Αγαπητέ κύριε Αρσένη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Ζώο Οικολογικά και στην Κέρκυρα. Έστω και τηλεφωνικά, είναι μεγάλη χαρά μας που μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα. Και η δικιά μου είναι η χαρά πάρα πολύ μεγάλη και, και καλησπέριζω και εγώ και τους τηλεθεατές μας. Εδώ οι συνάδελφοί μας των οικολογικών οργανώσεων δηλαδή, έχουμε χαρεί πάρα πολύ για τις εξελίξεις για τις, των τελευταίων εβδομάδων, τις οποίες εσείς έχετε παίξει σημαντικό ρόλο. Ένα θέμα που μπορούμε να ξεκινήσουμε που είναι επίκαιρο είναι το θέμα της ανταλλαγής σπόρων που γίνεται αυτή την εποχή και όλος, πιστεύω όλο και περισσότερος κόσμος, όλοι οι Έλληνες τώρα γνωρίζουν τι γίνεται και γιατί γίνεται. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχατε πάει στα Χανιά. Ναι, πράγματι, είχα πάει στα Χανιά και θα είμαι στις 25 Απριλίου στο Παρανές της Δράμας, όπου γίνεται η Πανελλήνια συνάντηση, η Πανελλήνια γιορτή των σπόρων, η μεγάλη, ακριβώς, ναι. Από το Πελίτη, που είναι η οργάνωση, αν θέλετε, ψυχή της, της προσπάθειας στην Ελλάδα για την προστασία και την διάσωση και τη διάδοση των σπόρων, των παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων. Και γιορτάζουμε σε αυτές τις φετινές γιορτές σπόρων μια νίκη που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Καθώς καταφέραμε με την τροπολογία που κατέθεσε για την απόρριψη της οδηγίας που θα δίνει το μονοπόλιο των σπόρων στις πολυεθνικές και θα υποχρεώνουν όλους τους αγρότες να αγοράζουν σπόρο αποκλειστικά από τις πολυεθνικές και να μην μπορούν να καλλιεργούν τους παραδοσιακούς σπόρους. Απορρίψαμε λοιπόν αυτή την νομοθεσία, κατέθεσα τροπολογία, κινήθηκαν τα κινήματα πολιτών μαζικά, πιέσαμε το κοινοβούλιο, η τροπολογία μου υπερψηφίστηκε και έτσι πλέον αυτή η απροκάλυπτα υπέρ των συμφέροντων πολυεθνικών νομοθεσία έχει μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Αυτό γιορτάζουμε στις γιορτές σπόρων κατά τόπους, γιορτάσαμε στο Ηράκλειο που είχε γίνει η γιορτή των σπόρων, ναι. Και σε πάρα πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά θα γιορτάσουμε όλοι μαζί 25 Απριλίου στο Παρανέστη και αξίζει όλοι οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας να είναι εκεί πέρα να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, σε αυτή τη διάδοση και διάσωση αυτή του εθνικού πλούτου, αν θέλετε, που είναι η παραδοσιακή μας σπόρη. Οι τοπικές ποικιλίες. Οπότε η φετινή Πανελλήνια, η μεγάλη, να το πούμε έτσι, γιορτή, είναι στις 26 του μηνός, 26 Απριλίου. Και ακολουθεί το... Την γιορτή των σπόρων ακολουθεί το Διεθνές Καραβάνι των Σπόρων που ξεκινά αυτή τη φορά από την Ελλάδα με τη Βαντάνα Σίβα να συμμετέχει. Α, θα είναι εκεί, μάλιστα. Στο καραβάνι αυτό, την ηρωίδα αυτή της ειδικής αντίστασης εναντίον του ελέγχου της διατροφής της Ινδίας από τις πολυεθνικές και με τα μεταλλαγμένα και την πίεση που κάνανε οι πολυεθνικές των μεταλλαγμένων για να κυριαρχήσουν τα αγορά της Ινδίας, οδηγώντας σε χρέη, χρεοκοπία, εξαθλίωση πάρα πολλούς Ινδούς καλλιεργητές και σε μαζικές αυτοκτονίες. Ναι. Ένα ολόκληρο κίνημα που βγήκε και υπασπιστεί το δίκαιο και το δημόσιο συμφέρον και η εκπρόσωπός τους θα είναι μαζί μας στο καραβάνι αυτό, το οποίο θα φύγει πολύ κοντά από την Κέρκυρα στην Ιγουμενίτσα προς την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη για να ενώσει τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών εναντίον στο μονοπόλιο των σπόρων υπέρ του αυτονόητου δικαιώματος, του αρχαιγονικού δικαιώματος από την εφεύρεση Γεωργίας ως σήμερα να κρατάει κανείς τον παραδοσιακό του σπόρο, το σπόρο του. Ναι. Από την προηγούμενη χρονιά, να δανείζεται από τον γείτονα και από τον συνάδελφο και να το καλλιεργεί χωρίς να πληρώνει δικαιώματα πνευματικά, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει σε κανένα τίποτα. Αυτή είναι ένα δωρεάν αγαθό και θέλουν όμως να το ιδιωτικοποιήσουν και να μας το πουλάνε σε ακριβή τιμή, όπως τόσα άλλα στην εποχή μας. Όπως και το νερό, βέβαια. Όπως και το νερό, όπως και, αν θέλετε, ακόμα και το θέμα των σκουπιδιών φτάνει σε αυτή την κατηγορία. Άρα, αυτό το οποίο έγινε τώρα, έτσι να το συνοψίσουμε, είναι ότι προσπάθησε ο Επίτροπος Υγείας να περάσει, νομίζω, έτσι, κάποια τροπολογία και αντί αυτού η δική σας πρόταση για ρύθμιση, τέλος πάντων, της τελικής τροπολογίας όπως θα είναι, ψηφίστηκε αυτό, σωστά, έτσι ακριβώς. Ακριβώς, κατέθεσα 100 τροπολογίες που βελτίωνε την νομοθεσία, αλλά κατέθεσε και την τροπολογία απόρριψης της νομοθεσίας. Μάλιστα. Καθώς η βελτίωση ήταν άγνωστο αν θα επιτυχανόταν και μέχρι ποιο σημείο θα έφτανε, επιλέξαμε να απορρίψουμε την νομοθεσία,
να μην δώσουμε καμία ελπίδα, καμία ευκαιρία στις πολυεθνικές να περάσουν για ακόμη μια φορά τα δικά τους συμφέροντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους στις νομοθεσίες και νομοθετικά κείμενα. Αυτό και κάναμε, η απόρριψη αυτή ήρθε υπερψήφιση, δηλαδή τις φτωχολογίες μου για απόρριψη. Έγινε εφικτή ομόφωνα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, σχεδόν ομόφωνα παρά δύο ψήφους στην Επιτροπή Γεωργίας και σχεδόν ομόφωνα στην Ολομέλεια. Και γι' αυτό, επειδή είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του Κοινοβουλίου να απορρίπτεται νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πόσο μάλλον αυτές τις αρρωτικές πλειοψηφίες, ζήτησα και την παρέτηση του Επιτρόπου Μπόρκ, ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο που είναι η κτία του, κατάφερε να μας φέρει όχι μόνο αυτή την νομοθεσία, αλλά και νομοθεσίες και προτάσεις για καλλιέργεια μεταλλαγμένων και μια πρόταση αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος χαϊδεύει τις εταιρείες. Πραγματικά σε ένα χρόνο μία και μία όποιες νομοθεσίες μας έφερε είναι απροκάλυπτα υπέρ των συμφερόντων των πολυεθνικών. Είδα πάντως στο ίντερνετ την τοποθέτησή σας που ζητάτε την παραίτηση του Υπουργού, του Επιτρόπου Υγείας, η οποία πραγματικά καταχειροκροτήθηκε, έτσι, και το ευχαριστήθηκα πολύ από όλους εκεί πέρα. Χειροκροτήθηκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, από τότε που αναλάβατε, υπήρξαν νομοθετήματα για τον καπνό. Τι γίνανε? Υπήρξε πρόταση για το μέλι, χωρίς να αναφέρεται στην ετικέτα κατά πόσο υπάρχουν γενετικώς μεταλλαγμένα υλικά. Το υπόθεση πήγε και στο δικαστήριο. Εγκρίθηκε η καλλιέργεια μεταλλαγμένου καλαμποκιού και τώρα για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο αποσύρεται, καταψηφίζεται από όλες τις πολιτικές ομάδες σχεδόν ομόφωνα μία πρόταση ανάλογη. Κάτι δεν πάει καλά. Και παρακαλώ να καταλάβετε αυτό το μήνυμα, να καταλάβετε δηλαδή ότι τέτοιου είδους προτάσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Και αν η Ολομέλεια απορρίψει την πρότασή σας αύριο, σας καλώ να παραιτηθείτε, γιατί κάτι δεν πάει καλά με όλες τις προτάσεις που μας φέρνετε. Vielen Dank, Herr Kollege Arsenis. Arsenis, prego. Given the massive, the almost unanimous rejection of the proposal, I would like to call for the resignation of Commissioner Bohr. Thank you. Λοιπόν, κύριε Αρσένη, σας ευχαριστούμε για την σημερινή παρουσία. Κλείνουμε εδώ, αλλά δίνουμε ραντεβού στις 26 του Απρίλη στην Ιγουμενίτσα, όπου όλοι πρέπει να πάμε να υποδεχτούμε και να ξεπροβοδώσουμε το καραβάνι που ξεκινάει από την Ελλάδα για συμπαράσταση στη Γαλλία. Θα περάσει από Ιταλία και θα πάει στη Γαλλία. Έτσι. Πραγματικά, να είμαι, θα είμαι εκεί πέρα, θα είναι η Βαντάνα Σίβα εκεί πέρα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που παλεύουν για τη διάθεση των παραδοσιακών σπόρων, είμαι σίγουρος ότι οι συμπολίτες μας θα μπορούν να παραλάβουν σπόρους από το καραβάνι και να τους διαδώσουν και να τους καλλιεργούν, να τους κρατήσουν, γιατί αν δεν τους καλλιεργούμε αυτούς τους σπόρους, αυτοί οι σπόροι χάνονται. Αξίζει όλοι να είμαστε εκεί πέρα, να γνωρίσουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους, να συζητήσουμε και να δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη μάχη, η οποία είναι καθημερινή. Καλή συνέχεια λοιπόν, κύριε Αρσένη, στο έργο σας. Ήταν μεγάλη μας η χαρά και η τιμή που είσαστε σήμερα μαζί μας για μία ακόμη φορά. Και εμένα είναι η δικιά μου χαρά και θα είναι η χαρά μου να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Οποτεδήποτε υπάρχουν νέα θέματα που αξίζει να συζητήσουμε και νομίζω ότι δυστυχώς προκύπτουν καθημερινά πολλά κρίσιμα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.